Κοίτα εδώ, κάμε ένα όλα πίσω. Ναι, ναι. Σας ακούω με λίγο διακοπές, γιατί είμαστε σε ορεινή περιοχή, πάνω από τη Στεφάνη, εδώ ναι. Όπου έχουν καεί πολλές εκτάσεις. Πίσω μου βρίσκεται η Πάρνηθα. Είναι μία χθες να αποκοπεί σε αυτό το σημείο που θα σας δείξει ο Παναγιώτης Ολιανός τώρα, και ακόμη γίνεται προσπάθεια να κοπεί το μέτωπο και φαίνεται ότι το έχουν καταφέρει οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Είναι αδύνατον εδώ, αδύνατον να ανέβουν πήγες πυροσβεστικές δυνάμεις, επιχειρούν μόνο αέρια μέσα. Σε λίγη ώρα είδαμε πριν από ένα λεπτό, θα τα δείτε και σε 2-3 λεπτά πάλι, αν είμαστε στον αέρα, τα ελικόπτερα να επιχειρούν στη Χαράδρα αυτή. Μίλησα προλίγου με τον δασάρχη Θήβας και μου είπε, όσον αφορά στις εκτάσεις που έχουν καεί, ότι στην αρμοδιότητά τους, που έχει και το μεγαλύτερο μέρος των εκτάσεων που πέρασε η φωτιά των δερμενοχωρίων, έχουν καεί 12.000 στρέμματα δασικής έκτασης. Είναι πολύ μεγάλη, πολύ μεγάλη έκταση. Έχει καεί, κυρίως από ό,τι καταλαβαίνω, Φάνη, η μεγάλη μάχη είναι μην περάσει την Πάρνηθα η όλη ιστορία. Δηλαδή, μην φτάσει στο σημείο και περάσει από την άλλη πλευρά. Ναι, το έχει ναι. Εκεί είναι το μεγάλο θέμα. Φαίνεται ότι το έχουμε κερδίσει το στοίχημα. Πριν από λίγο μεταδώσαμε στο Μάνο Νιφλή και στη Χρύσα Φόσκολου εικόνα από τη φωτιά να έχει φτάσει μέχρι τη Μαγούλα. Βέβαια δεν είναι επικίνδυνο μέτωπο αυτό, και έχονται πουρνάρια εκεί, αλλά είναι ενδεικτικό της διάστασης που έχει πάρει η πυρκαγιά αυτή. Άμα καεί άλλη μια φορά, πουρνάρια θα φυτρώσει και εκεί που καεί. Τίποτα άλλο. Όπως το λες. Τίποτα άλλο. Το ζήτημα είναι ότι μιλάμε για τέταρτη μέρα. Γιατί τα πράγματα πρέπει να τα βλέπουμε όπως είναι. Τέταρτη μέρα. Το μέτωπο, εντάξει, καταλαβαίνω ότι είναι πιο ήρεμα τα πράγματα σήμερα. Αλλά κάθε φορά τα ίδια λέμε, γιατί χθες το απόγευμα πάλι το ίδιο. Το λέγαμε όπως και προχθές. Ανεβαίνουν οι άνεμοι το απόγευμα. Σήμερα πιθανόν να μην έχει άνοδο των ανέμων. Ανεβαίνουν οι άνεμοι, χαμό στον δρόμο. Δηλαδή οι εικόνες που είδαμε πάλι εχθές ήταν άνθρωποι αλόφρονες οι οποίοι τρέχουν. Χάνονται περιουσίες. Καίγεται δασικές εκτάσεις. Τρέχουν οι πυροσβέστες και οι αστυνομικοί, γιατί αξίζει να πούμε κάτι για αυτούς τους ανθρώπους. Τους πυροσβέστες, τους αστυνομικούς, τους εθελοντές, τους πιλότους, όλοι αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι πραγματικά δίνουν μια τεράστια μάχη κόντρα στις πυρκαγιές. Είναι πολύ άσχημες οι συνθήκες. Βάζουν τον εαυτό τους και τη δική τους ζωή πάνω από οτιδήποτε. Ναι. Έτσι. Βέβαια. Λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν είναι τεράστιο αγώνα. Το ζήτημα είναι και η κριτική που ασκείται όλες αυτές τις μέρες, και πλέον νομίζω ότι εφόσον πρώτα ο Θεός ελεγχθεί όλο αυτό το μέτωπο, έχει να κάνει με την επάρκεια και την αντίρρηση του κρατικού μηχανισμού. Αυτό είναι το ζήτημα από εδώ και πέρα. Το σχεδιασμό που υπήρχε, βλέπω και αντιδράσει στην Κεντρική Ένωση Δήμων Κοινοτήτων. Ναι. Φωνάζουν οι δήμαρχοι. Ότι φταίει το κράτος. Και το κράτος λέει ότι φταίνουν οι δήμαρχοι. Αντιδρούν οι δήμαρχοι, γιατί λένε πάρα μας το φορτώσετε να μας πείτε, ενώ βλέπουμε εδώ να πετάνε και ελικόπτερα πάνω από το σημείο της πυρκαγιάς για να κάνουν κατάσβεση. Φωνάζουν λοιπόν οι δήμαρχοι ότι υπονοείται από την πλευρά της κυβέρνησης ότι αυτοί δεν έκαναν ό,τι έπρεπε σε καθαρισμούς, είχαν πάρει κονδύλια κτλ. Και λένε η απάντηση ήταν δεν θα γίνουμε αυτοφοράκηδες εμείς. Ναι, παιδιά, δεν θα γίνετε αυτοκεραφοράκηδες εσείς. Η κυβέρνηση λέει ότι μπορεί να φταίνει η δήμαρχη, δεν ξέρω αν το υπονοεί, αν το λέει. Το αποτέλεσμα μετράει πάντα. Όλοι φταίνουνε, μωρέ, άσχημα τώρα. Μα αυτό λέω, το αποτέλεσμα μετράει. Εδώ δεν ήρθαμε να κάνουμε λαϊκά δικαστήρια, αλλά το αποτέλεσμα ποιο είναι αυτό που βλέπουμε. Κάθε καλοκαίρι ζούμε τα πράγματα. Ξαναλέω, εγώ θα το λέω κάθε μέρα, δεν θα σταματήσω να το λέω. Το πρωτεύον είναι η ανθρώπινη ζωή. Το πρωτεύον. Ναι. Με το αλφα κεφαλαίο. Αλφα, λοιπόν. Το αλφα είναι η ανθρώπινη ζωή. Το πι κεφαλαίο. Μπράβο. Ναι. Λοιπόν. Αλφα κεφαλαίο. Όχι, το αλφα εννοώ αλφα. Βήτα. Ναι, με αυτή την έννοια. Ναι. Το δεύτερο κομμάτι όμως αφορά και τις δασικές εκτάσεις, το φυσικό περιβάλλον δηλαδή. Ενώ βλέπουμε τις εικόνες με το ελικόπτερο πάνω από την περιοχή που θα κάνει κατάσταση. Το δεύτερο κομμάτι και είναι και η ανθρώπινη περιουσία. Κάηκαν σπίτια, πώς να το κάνουμε. Και οι τέσσερις μέρες, ρε αδερφέ. Τέσσερις μέρες και. Ξέρω εγώ, δεν λέω εγώ ότι είναι εύκολα πράγματα αυτά να γίνουν έτσι απλά, να το σβήσεις με τη μία, αλλά τέσσερις μέρες και. Τι να λέμε τώρα. Λοιπόν, Φάνη, ερχόμαστε πάλι σε σένα σε πολύ λίγο.